Morning. Σας μιλάω έτσι από το πλάι και βιαστικά γιατί συνειδητοποιήθηκα ότι ξύπνησα πιο αργά από ό,τι έπρεπε και έχω πολλά πράγματα να κάνω από ετοιμασίες. Ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη άμεσα. Ναι, έχω ακόμα τον έρπη, με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει τα πάντα. Έχω ταΐσει το Γιώργκ ελάχιστα γιατί φοβάμαι μην κάνει κανέναν εμετό ή κάτι τέτοιο που διάβασα πολλές φορές τα στρεσάροντα στη διαδρομή. Και εγώ όμως είμαι πιο στρεσαρισμένη γιατί στρεσάρομαι για το πώς θα είναι ο Γιώργκ. Στο τρένο μου πέφτουν τα πάντα, έχω αγχωθεί. Αλλά θα πάμε μαζί στη Θεσσαλονίκη, θα δείξει. Θα τα πούμε κατευθείαν στο τρένο γιατί είμαι πολύ αγχωμένη. Ο Γιώργκ κάπου εκεί προσπαθεί να βγάλει το λουρί που το έβαλα. Εντάξει, όλα καλά, έχουμε φτάσει. Κάθε εδώ ξαπλώνει. Γκρίνιαξε λίγο με το που καθίσαμε. Αλλά από το ταξί μέχρι τη μεταφορά από το ταξί στο τρένο ήταν πολύ ήσυχος και τώρα είναι πάλι ήσυχος. Ελπίζω να είναι ήσυχος 4 ώρες να αντέξει. Προς το παρόν έχει κλείσει τα μάτια τύπου έτοιμος για ύπνο. Τον έχω μεταφέρει και άλλες φορές σε άλλα μέρη, οπότε έχει συνηθίσει τη μεταφορά. Φαντάζομαι δεν τον στρεσάρει αυτό. Απλά φοβάμαι μην τον στρεσάρει ότι είναι πολλές ώρες. Θα δείξει. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Έχεις βολευτεί εκεί. Έχεις βολευτεί. Θα κοιμηθείς κιόλας. Θα κοιμηθείς κιόλας. Πώς είμαστε? Το μωρό στο διπλανό βαγόνι μας έχει ζαλίσει, αλλά εσύ είσαι ήσυχος. Τώρα που έφυγαν και οι συνεπιβάτες στο βαγόνι μου, θα σου αφήσω λίγο αέρα. Μην βγεις έξω όμως. Τι του είπα τώρα, θέλω να εξερευνήσει. Λίγο αέρα. Λίγο έτσι θα κάτσουμε αγκαλίτσα. Θα κοιμηθούμε. Ναι, φτάνουμε. 2 ώρες ακόμα. Αφού έφυγαν αυτοί μαζί που είναι στο ίδιο βαγόνι, αποφάσισα να δώσω λίγη ελευθερία που μάλλον δεν κάνει. Αλλά αράζει ήσυχος, γουστάρει. Πριν κοιτούσε έξω από το παράθυρο και γουστάρει τη ζωή του. Τι χαρά λέω, παιδί, είσαι εσύ. Σε 10 λεπτάκια επιτέλους φτάνουμε Θεσσαλονίκη. Έχω καραπινάσει. Εδώ έχουμε ρίξει κάτι ύπνους. Τώρα ξύπνησε, ξαναδιστάζησε. Κοιμήσου παιδί μου. Θα έρθει να με πάρει ο μπαμπάς από το σταθμό. Ελπίζω να έχει φτιάξει κάτι η μανούλα. Πεινάω. Πάλι ύπνος. Γιώργκ, πλένεσαι επειδή θα γνωρίσεις τους δικούς μου και θες να είσαι καθαρός και όμορφος. Δεν φαίνεσαι κιόλας μέσα από το δίχτυ. Ο μπαμπάς μου είναι εκεί, μας περιμένει. Τον είδα με την κίτρινη μπλούζα. Μπαμπάκας μου, βούληψες. Πού είσαι καρδούλα μου? Από το τρένο στο αυτοκίνητο. Πώς νιώθουμε? Φτάσαμε Γιώργκ. Ναι. Τώρα θα πάμε σπίτι να φας και να πας τουαλέτα. Ναι. Να σε βγάλω το λουράκι. Κάτσε. Αυτοπεποίθηση. Απλά πάει να εξερευνήσει το χώρο. Τίποτα. Κομπλέ. Γιατί είναι ηλεκτρονικά. Γιατί γελάς μαμά? Γιατί φαντάζομαι τι θα κάνεις όταν θα έχεις παιδί. Λοιπόν, πόσο προσέχεις το γατάκι. Ήταν πάρα πολύ ανατριχιαστικό αυτό που είπες. Σε άλλο ναι, έφερα τον ηχοδρόμιο ότι γιατί έχει τα αρώματα του και τις μυρωδιές του σπιτιού έτσι ώστε να νιώσει άνετα. Αλλά έχω παραγγείλει κι άλλο ονειχοδρομία για να έρθουν να τα απλώσουμε στο σπίτι για να μην σου χαλάσει τα έπρεπε. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργκ, έφαγε, τσάκισε την κονσέρβα του κύριος. Θράσος έχεις, αυτό λέγεται θράσος. Τώρα θα φάει όλα τα ανταλλακτικά τον μπαμπά. Εδώ θα τα φάει. Εντάξει. Γεια χαρά. Δεν έχει αγχωθεί. Και τώρα έρχεται η ώρα να φάω εγώ. Έφαγε ο Γιώργκ την κονσέρβα, τώρα θα φάω εγώ. Έχει ξεκινήσει την εξερεύνηση, έχει μπει μόνος του. Θράσος, το δωμάτιο του αδερφού μου και μυρίζει τα πάντα. Καλά περνάς, μαρκάρεις παντού, αφήνεις το αρωμά σου, τρίβεσαι στις επιφάνειες. Ε, είσαι αφεντικό εδώ, δεν έχει άλλο ζωάκι. Εκεί δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Πήγαμε στο δωμάτιο των γονιών μου, τσεκ. Έλα, μόνο το σαλόνι σου είναι και το μπάνιο. Πάμε. Σαλόνι it is. Welcome. Εν τέλει κάθισα, έφαγα, είχε κάνει η μαμά μου ωραίο το κοκκινιστό, το απόλαυσα, τα είπα λίγο με τους γονείς μου και ξεράθηκα στον ύπνο γιατί ήμουν κουρασμένη. Σε αυτό το γκάμπ δεν έχω βλογκάρει, οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε κατευθείαν προς βραδάκι. Ο Γιώργκ μια χαρά,
Μια χαρά. Εντάξει, κάποιες φορές δεν πιάνουν κάτι τρομάρες άμα δει. Δεν ξέρω, εκεί που περπατάει ψηλά άνετα στον χώρο μπορεί να δει, ξέρω, μια τεράστια σακούλα ή κάτι. Και να κάνει «Α!» ή κάτι τέτοιο, όπως τώρα που νιωρίζει σε μια σακούλα πάλι. Αλλά είναι επειδή δεν έχει μάθει 100% το χώρο. Αλλά τον βλέπω πολύ θαραλέο, να τους πάλι έφυγε. Και μόνο που φεύγει χωρίς να είναι συνέχεια προσκολλημένος πάνω μου είναι γαμάτο. Οπότε έχω ηρεμήσει, ρε παιδί μου. Πες γι' αυτό να βγαλέρπει, γιατί είχα καταστρεσαριστεί για το πώς θα είναι, αλλά όλα καλά. Οι γονείς μου τώρα βγήκανε και θα βγω κι εγώ για λίγο εδώ στη γειτονιά να δω τα κορίτσια. Να δω την Αλεξάνδρα και την Κατερίνα. Και να τον αφήσω και λίγο μόνο του, έτσι να μην νιώθω ότι είμαι πάντα εδώ, ότι θα πηγαίνω έρχομαι όπως κάνω και στην Αθήνα. Γιαρέκ, θα είστε καλό παιδί. Κατερίνα, θα βλογκάρεις τώρα στη Νέα Υόρκη. Θα βλογκάρω. Ζηλεύω, πάρτε με μαζί. Ναι, σε πάρω. Πάρτε με στη βαλίτσα. Ή στη Μήλο, έρχομαι και Μήλο, δεν έχω θέμα. Όχι. Η Αλεξάνδρα δεν σε παίρνει, εγώ σε παίρνω. Αύριο απογευματάκι, ναι, θα πιούμε κάτι καφέ. Κάτι τώρα κόμπλα, ρε. Θα κάνουμε κάτι, άμα είναι. Θα δούμε. Δηλαδή και πρωί και απόγευμα. Μπορεί να έρθω να πάρω καφέ. See you tomorrow. Γιώρικ. Περνάς καλά. Όλοι ασχολούνται μαζί σου. Έπαιζε η μαμά όλη μέρα μαζί σου. Έπαιζε ο μπαμπάς όλη μέρα μαζί σου. Με ξύπνησες μετά, έπαιζα κι εγώ. Τέλεια. Τι έπαθες. Ο ανεμιστήρας σε κρύωσε. Να το κλείσω. Η φάση είναι ότι όλοι ασχολούνται μαζί του, παίζουν όλη μέρα μαζί του. Του αρέσει που το σπίτι είναι έτσι μεγάλο, έχει διάφορα δωμάτια και τρέχει από δωμάτιο σε δωμάτιο, σκαρφαλώνει. Δεν τα έχει εξερευνήσει ακόμα όλα, οπότε δεν χάνει το ενδιαφέρον. Έχει πάντα κάτι καινούριο να μυρίσει. Τι φάση, θα βάζω τον ανεμιστήρα αλλού, άμα είναι μετά να κάνει αψού-αψού, μη σε κρυώσω. Και τώρα πάω να βρω την Αλεξάνδρα, γιατί αύριο φεύγει διακοπές, οπότε θέλω να προλάβω να τη δω. Μπορεί να έρθει και η Κατερίνα αργότερα, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Περνάω πολύ καλά. Έφαγα γεμιστά της μαμάς. Άσχετη πληροφορία της ημέρας. Φαινομενικά... ένα σκυλάκος. Φαινομενικά έχω φτάσει πρώτη, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το καφέ. Αλλά έχει ζέστη, οπότε όσο και να μ' αρέσει ο κυπάκος, θα πάω να δούμε πως έχει μέσα με air condition και λογικά τα κοριτσιά θα συμφωνούν μαζί μου, θα δείξω. Είδα τι ωραία που είναι όμως. Δω. Πάω τουαλέτα, TMI, too much information, αλλά πήρα και την κάμερα γιατί ήθελα να σας δείξω ότι εδώ, επειδή αυτό είναι παλιό σπίτι, τύπου, δεν ξέρω πώς λέγεται κόστονας, είναι τύπου παλιό σπίτι, το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο, ανεβαίνει σε το πάνω, εδώ έχει παράθυρο με τη σκόμπαλα, κάτσε γιατί καίγεται, θα σας το δείξω από απέναντι, θα ανέβω κι άλλο πάνω. Έχει εκεί την σκόμπαλα έξω από το παράθυρο που είναι πολύ πρωτότυπο. Και μέσα είναι έτσι σύγχρονο. Εμείς καθόμαστε κάτω στο ισόγειο. Τουρ κανονικότατα σας κάνω επειδή μου αρέσει. Και πάνω επίσης είναι πολύ cute. Και έξω το μπαλκονάκι του. Είναι πολύ ωραίο όταν εκμεταλλεύονται έτσι τέτοια κτίρια και τα κάνουν κάτι σε καφέ ή κάτι τέτοιο. Οπότε ο καθένας μπορεί να απολαύσει την ομορφιά τους. Και έτσι, εφόσον δεν είναι ιδιόκτητα, μπορεί ο καθένας να αράξει και να τα απολαύσει. Είναι τέλεια! Θέλω να φτιάξω και το σπίτι μου να είναι έτσι ωραίο, τέλειο. Αλλά θέλει λεφτά και δουλειά. Μεταφερθήκαμε έξω γιατί κρυώσαμε από το air condition. Ο σερβιτόρος μας είπε ότι αυτό το ακούει πρώτη φορά καλοκαίρι. Και εδώ μεταξύ έχει γεμίσει και είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Μόνη μου. Να περάσετε τέλεια. Μισό επιφάνεια, μισό. Ναι. Καλό. Ειρήνη, σου λείψε η Αθήνα. Πάρα πολύ Αθήνα. Θα ξανάρθει φέτος. Εννοείται. Την αφήνουμε την Αθήνα. Και τώρα με τον νέο μου φίλο. Το Γιώρεκ. Αφού δεν συμπαθείς τις γάτες. Θα τη συμπαθήσω και δύο σου Γιώρεκ. Θα τον κάνω ambassador. Θα κάνω τον Γιώρεκ. Ναι, ψεύτρα. Δεν ήξερε ούτε καν πώς το λένε. Λέει τι κάνει ο Ιω. Μα είναι δύσκολο. Θα τον κάνω φίλο μου όμως. Ναι, θα συμπαθήσω τις γατούλες μετά. Ναι, έτσι αυτό θα κάνω. Θα γίνει ambassador και θα κάνει όλους τους ανθρώπους που σχένονται τις γάτες να τις συμπαθήσουν. Μπράβο, αυτό. Θα γίνω αυτό. Τα λέμε το βράδυ ή αύριο. Ναι. Διπέντζε. Λάκια. Πάω στο παιδί. Γιώρεκ. Έλα. Α, πει νερό. Μη σε διακόπτω, έχει πιέσει νερό. Συγγνώμη, σε διάκοψα. Η μαμά μου ετοίμασε πιτζάμα πριν τον print. Πόσο με ξέρει. Γιωρεκούκο, στρούιν. Και ώρα για άραγμα. Ο άλλος έχει αποκοιμηθεί, έχει ξεραθεί. Συγγνώμη, σε ξύπνησα.
Σε ξύπνησα. Τι ωραίες οι διακοπές και να μην κάνεις τίποτα, ρε. Τέλεια. Αυτά. Θα το πούμε αύριο. Μα. Θα πάμε για ποτάκι με την Κατερίνα και κοριτσούδια και δεν ξέρω γιατί το κάνω τραγουδιστά, δεν το έχω. Βαριέμαι να ισιώσω μαλλί, βαριέμαι να κάνω μπούκλα, βαριέμαι να κάνω χτένισμα, οπότε θα κάνω έτσι ένα μισό αμπντού και θα αφήσω ατιμέλτο και καλά καλοκαίρι. Ατιμέλτο μάλλον. Δεν έχω βγάλει τα φρύδια μου, δεν έχω βγάλει τα μουστάκια μου, ευτυχώς στην κάμερα εσείς δεν το βλέπετε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Βάφτηκα όμως, φτιάχτηκα, είπα εντάξει, θα το σώσω έτσι. Θα αποπροσανατολίσω τα βλέμματα με πολλά κολλιέ και κοσμήματα. Τώρα θέλει και το μαλλί έτσι είναι σε... Είμαι όλο περιποιημένη και το μαλλί είναι λέτσος. Θέλει να... Τι θέλει? Κάτι θέλει. Α, ξέρω τι θα κάνω. Θα τα κάνω όλα κοντσίδα και θα βάλω μια στέκα η οποία θα με σώσει. Θα με κάνει fashion χωρίς να έχω προσπαθήσει. Θα βάλω αυτή τη στέκα και μια χαρά. Hello! Πάμε στο Whoop, το οποίο... Whoop, 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 το σκότωσα! Στο οποίο δεν έχω έρθει ποτέ, οπότε κάτι καινούριο στη Θεσσαλονίκη, τέλεια! Ανέβηκες πάνω στα παπούτσια μου για να μην ξαναφύγω ή για να μου χαλάσεις τα κορδόνια? Για να μου χαλάσεις τα κορδόνια, πες. Ήου! Είσαι συχαμένος! Ήου! Μη βάζεις το κεφάλι σου μέσα! Έλα να παίξουμε! Έλα! Τόσα παιχνίδια που σου έχω πάρει και σου αρέσει η κορδέλα. Κάτσε. Κάτσε. Μπράβο. Μπράβο, έξυπνος. Βασιλιάς είσαι. Βασιλιάς. Καρπούζι με φέτα, αξία ανεκτίμητη. Και πολιτικοί που όλη μέρα μαλώνουν, αξία βαριέμαι. Απλά θέλω να κάνω παρέα σε εσάς, γι' αυτό κάθομαι. Αλλιώς δεν τους μπορώ, εμένα φωνάζουν. Νάτσες. Έχουν έρθει ο Πάνος και τα παιδιά από Κυλκής και είναι στο κέντρο, οπότε πάω να τους βρω. Ποιος έλεγε ότι δεν του αρέσουν τα ρυγέ που κάμισα και τώρα ήρθε να πάρει το ρυγέ επειδή έχω δίκιο φυσικά όπως πάντα. Το ρυγέ είναι ωραίο. Ναι. Το ρυγέ. Φοριέται και σε events. Υποκριτή που μου έλεγες ότι δεν είναι ωραίο και ότι λέω βλακίες και τώρα έρχεσαι να το πάρεις. Το ρυγέ φοριέται και σε events. Έχω να περπατήσω εδώ μήνες. Ήρθαμε για μπέργκερ και μέχρι να έρθουν, πετάει αυτό. Θα βγάλουμε και μια φωτογραφία για το Insta, που είναι ωραία. Slap squad. Ο Πάνος δεν με αφήνει να τραβάω απλά να μου πίνω κοκτέιλ γιατί μετά δεν κάνω στο μοντάζ. Πρωί πρωί όρεξη για παιχνίδι. Πρωί πρωί energy rush. Energy boost. Προσπαθεί να με κάνει να τον κυνηγήσω για να παίξουμε, κατάλαβες? Πρωί πρωί. Καλά, δεν το λες και πια από τόσο πρωί. Είναι 10, 11, τι ώρα είναι? 11 και 10. Εντάξει. Καλά είναι. Καλά είναι. Εγώ ετοιμάζομαι γιατί αποφασίσαμε. Τρέχει μόνος του. Αποφασίσαμε με τη Μάγια να πάμε η Μαρίσια στην Καβάλα να δούμε τα κορίτσια. Ίσως μείνουμε και ένα βράδυ. Βασικά νομίζω βολεύει να μείνουμε ένα βράδυ. Θα δούμε ωστόσο. Περιμένω τη Μάγια να έρθει να πάμε στα κτέλ. Δεν ήπια καφέ, πίτες, να κοιμηθώ λίγο στα κτέλ να αναπληρώσω ύπνο. Με εκνευρίζει αυτό που όπου και να πας και για όσο και να πας, ακόμη και αν είναι για μισή μέρα,
υπάρχουν κάποια στάταρ πράγματα που πρέπει να πάρεις μαζί σου, ξέρω εγώ. Οπότε ένας όγκος, τα κορίτσια με καταλαβαίνουν, κάποια κλινικά, ήδη υγιεινής και τέτοια, είναι ένας όγκος που είτε πας κάπου για ένα μήνα, είτε πας κάπου για μισή μέρα, είναι ο ίδιος και είναι η μισή αυτή η τσάντα. Δύο. Δύο κανονικά. Δύο κανονικά, ναι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φτάσαμε πέρα μου. Κανονικά έπρεπε να πάρουμε το express και να φτάσουμε σε μία καλή ώρα για να μας πάρουν τα κορίτσια από καβάλα. Αλλά επειδή δεν το προλάβαμε σήμερα και πήραμε το πιο μετά, που έκανε περισσότερη ώρα, είπαμε για να μην χάσουμε χρόνο να κατέβουμε Πέραμο και να έρθουν να μας πάρουν από εδώ και να πάμε κατευθείαν θάλασσα. Να μην παίξει να μας πάρουν από καβάλα, να πάμε σπίτι, να αλλάξουμε, να βάλουμε μαγιό και μετά να πάμε θάλασσα. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε βάλει μαγιό με τη μάγια. Αλλά μέχρι να έρθουν τα κορίτσια τώρα, πήραμε ένα καφεδάκι στα γρήγορα. Κάτσαμε σε ένα ξενοδοχείο για να μπούμε και να αλλάξουμε κιόλας. Βάλαμε τα μαγιό, τα σόρτς μας, τώρα αλλάζει και η μάγια. Οπότε θα πάμε κατευθείαν για μπάνια. Πω, έχει και ζέστη, θέλω να μου δείξω. Εγώ μια χαρά ήμουνα. Ήρθε λες και πάει εκδρομή στα χιόνια. Όχι στα χιόνια, μην είμαι υπερβολική. Επειδή φοράω μακρύ παντελόνι, είναι καλό καιρό. Είναι φθινόπωρο, Οκτώβρης μήνας. Εγώ κρύωνα στο κτέλ, εσύ είσαι χοντρόπετσι. Είσαι λίγο υπερβολική. Έχει 35 βαθμούς έξω. Στο κτέλ έχει κρύο μέσα. Πείτε, στα κτέλ δεν έχει κρύο μέσα. Έχουν τα κλιματιστικά στο φούρνο. Ναι. Τέλεια βουτιά, τέλεια θερμοκρασία, ούτε κρύο ούτε ζεστό. Πολύ ωραία πέρασε. Αποχωρούμε και φυσικά vlog με δίδυμη season, σίγουρα ένα φαγητάκι. Οπότε τώρα θα μας φάνε για χαρίδο μακαρονάδα. Στην πένα μας έχετε, στην πένα. Α, τι ωραία εδώ που μας φέρατε. Και να μην έχει ωραίο φαΐ δεν πειράζει, έχει ωραία θέα. Ήρθες ρομαντική βόλτα μόνη σου. Ναι. Μια γάτα. Α, να. Να το τέρι. Κάνε το πάει. Αυτοκτόνησε. Όχι. Η δεσμεύτησε η γάτα. Είμαι χωρέ βέρα λόγω. Έλα, έλα, έλα. Γλυκούλη. Γλυκούλη. Τα κορίτσια διαλέγουν φαγητό και λέμε τι θα πάρουμε στη μέση και εγώ δεν μπορώ, αφαιρούμε. Κοιτάω δεξιά-αριστερά, κοιτάω τη θέα, τη θάλασσα, επειδή μας ναι, ναι, ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, ό,τι θέλετε. Μόνο στα μύδια συμμετείχα που δεν μ' αρέσουν. Και είπα ότι εγώ όχι. Ό,τι θέλετε, κορίτσια. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Την παραλαμβάνω γιατί είμαι σίγουρη ότι οι μισές φορές στον κόσμο αυτό κάνουν. Πραγματικά τι κορυδεύεις, είσαι μονίμως σε αυτή τη φάση. Τουλάχιστον εγώ είπα και δύο πιάτα. Τουλάχιστον εγώ είπα και δύο πιάτα. Και εγώ είπα ότι θέλω να φάω γαρίδο μακαρονάδα. Από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί. Ωραία, η γαρίδο μακαρονάδα σε κυρώνατε. Άγιοι! Κάτσε να πακετάρω τα αντικουνουπικά μου, τις αμμονίες μου. Εδώ κάποια έχει ξεχάσει γυαλιά μάγια. Κοίταξε, αύριο το πρωί θα δούμε αν απέδωσαν τα αντικουνουπικά σου. Εντάξει, εγώ τα μισά τσιμπήματα τα γλίτωσα γιατί εμένα με λατρεύουν τα κουνούπια. Είμαι δόξα τω Θεώ, έκατσα δίπλα σου. Ναι, είμαι φυσικό αντικουνουπικό στέλα. Όποιος κάθεται δίπλα μου δεν τον τσιμπάνει, τσιμπάνει όλοι εμένα. Εντάξει, λίγο κάτσαμε, ίσα ίσα για ένα φαγητάκι, δεν βράδιασε. Στα γρήγορα. Ναι. Έχει πετσέτε στο σχήμα καρδούλα. Την προηγούμενη φορά μα είχατε κάνει κύκνου και καρδιέ. Αυτό τώρα τι πλέμπα είναι, κορδέλα και μια καραμέλα. Αυτή η προχειροδουλειά. Αρχικά έχει μια καραμέλα, την προηγούμενη φορά μα είχαν τρεις. Downgrade στο πεντάστερο ξενοδοχείο, γίνατε τετράστερο. Εντάξει. Γλυκούλε. Κανονικά πρέπει να έχουμε περισσότερα. Θα του βάλουμε κακή βαθμολογία στο booking. Την κουζίνα των διδήμων. Θα έπρεπε κανονικά να την νοικιάζει κάποια μαγειρική εκπομπή γαμάτι, ξέρω εγώ, και να είναι έτσι. Ναι. Ροζ. Μη σου πω εκπομπή για γλυκά, μου κάνει λίγο για. Πατισερή. Ναι, πατισερή. Πού έχουμε πάει μαζί εδώ? Έχουμε πάει μαζί εδώ, στο Breeze. Βέβαια δεν το είχαμε δει χιονισμένο, το είχαμε δει απλό και ήταν πολύ ωραία. Άμστερνταμ, παξί, μπράβο. Έχουμε κάνει πολλά μαζί. Και άλλα θα βρούμε, περίμενα. Ναι. Και Θάσο. Α, η Χαλκιδική είναι ένα γενικό, αλλά μπορείς να το κλείσεις. Α, Βέλγιο. Βέλγιο. Ναι. Που ψάχναμε το αγαλματίδιο. Τον Peace. Mannequin Peace. Bulgaria. Yes, Bulgaria. Νεροπότρια δεν υπάρχουν στο σπίτι των δίδυμων. Όχι, αυτά είναι τα νεροπότρια. Α, ναι, αυτά είναι τα νεροπότρια, δεν υπάρχουν normal. Ναι. Τι είναι δηλαδή normal. Μόνο... Ποιος ορίζει τι είναι normal. Σωστά. Θα πίνω μόνο σε τη Cersei Lannister. Εκεί πέρα που έκαιγε το κάστρο. Όχι την εκκλησία, την εκκλησία, ναι. Κύριλε.
Και φως. Κάναμε και τα μπανάκια μας και κάπου εδώ εγώ θα σας καληνυχτήσω για να λιώσουμε λίγο ακόμα με τα κορίτσια, λέμε τα δικά μας και μετά να κοιμηθούμε, γιατί τα διδυμάκια αύριο δουλεύουν, εμείς έχουμε την επιστροφή. Αυτά. Πάω να λιώσω λίγο ακόμα και ύπνο. Έλα να με βοηθήσεις να ξεκαθαρίσω το βιβλίο μου. Εννοώ ότι η μαμά μου είπε ότι έχω άπειρα βιβλία εδώ στο σπίτι που έχω παρατήσει και λέει να κάτσω να τα κάνω declutter. Και αφού βαριέσαι λέω να σε χώσω. Αναπτήρας. Αναπτήρας. Φωτιά. Τι. Τα βιβλία σου. Α, όχι ρε, βλάκα, θα κάψουμε βιβλία. Μάλλον θα τα δωρήσω πουθενά. Δεν ξέρω, πού μπορώ να τα δώσω. Μπορώ να τα δώσω σε κανένα, ξέρω εγώ, σε καμιά δημόσια βιβλιοθήκη. Βγαίνει, λες, από εδώ μέσα. Μήπως να τα βγάλουμε, να τα βιάσουμε εδώ πρώτα. Και δεν είναι μόνο αυτά, έχω κι αλλού. Αρχικά, κάποια δεν τα έχω διαβάσει. Αυτό δεν το έχω διαβάσει, ας πούμε. Αυτό δεν το έχω διαβάσει. Αυτά είναι το αστέρι του Βοράλα στα αγγλικά. Το αγαπημένο μου, τώρα το έχω και στα ελληνικά, αυτά θα τα πάρω. Αλλά μου λείπει το πρώτο, το οποίο το έχω δανείσει και μου το χάσαν. Θες να μάθεις να αράβεις τα ρώσικα. Το design το έχω διαβάσει, αλλά πού να το δωρείς. Θες να θυμηθείς τις παλιές ημέρες που ήσουν να είμαι. Α, το Vampire Diaries, κλαίω. Έλα, όλοι περάσαμε αυτή τη φάση. Εννοείται όλοι περάσαμε αυτή τη φάση. Λεξικό ρώσικα. Το θυμάμαι να το διαβάζω μισή φορά στη ζωή μου. Tom Sawyer. Δεν θυμάμαι καν το story καλά. Απαγορευμένα βιβλία. Εισαγωγή στη θεωρία του τουρισμού. Α, αυτά είναι τη σχολή. Φυλάκια, δεν μας νοιάζει πια. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό. Αυτά είναι τη σχολή. Κι άλλο λεξικό ρώσικο. Αυτό δάσκαλο το προηγούμενο, δεν. Δεν ήθελε δάσκαλο, αυτό θέλει. Α, αυτό τι είναι. Ρούσκι να ρόντνε σκάσκι. Α, ρώσικα παραμύθια. Τέλειο είναι. Όχι, αυτό το θέλω. Ναι, αυτό το θέλω. Κι άλλα ρώσικα. Ευγένιος Ονέγκιν. Α, αυτό είναι ωραίο, το Πούσκιν. Αλλά το έχω διαβάσει. Γενική λογιστική. Το έχω περάσει. Αν θες να είσαι βαρετός. Το έχω περάσει. Έχω περάσει και μάκρο και μίκρο, όλα τα φρέσεπτα. Βέβαια, πτυχίο δεν έχω πάρει ακόμα. Huxley, Brave New World. Τέλειο, σα το προτείνω. Στα αγγλικά το έχω και αυτό. Εδώ τι έχω. Oh fuck! Κάποτε μάζευα τέτοια. Κάρτες, διάφορες κάρτες διαφημιστικές. Και έχω εδώ ένα πάκο μόνο κάρτες. Δύο. Δύο πάκους μόνο κάρτες. Έλεγα ότι θα τα κάνω πίνακα. Ότι και καλά θα κάνω έναν τοίχο όλο κάρτες ποστάλ και κάρτες. Έχω και από ταξίδια. Δεν το έκανα ποτέ. Α, έχω και κάτι σαν τη Ρώμη. Εργασία που έχω κάνει στη σχολή διακόσμησης για το food tourism. Τι άλλο. Το πρώτο event που εκάλεσαν. Σε αυτό το event γνωρίστηκα με τη Δανάη. Το θυμάμαι. Ναι. Τι είναι αυτά. Περηφάνεια και προκατάληψη. Δεν το έχω διαβάσει αυτό. Oliver Twist. Δεν το έχω διαβάσει επίσης. Έλα, ρε. Ναι, δεν το έχω διαβάσει. Δεν είχε τύχει. Τι είναι αυτό, GTP. Το GTP σημαίνει Greek Travel Pages. Αλλά όλοι ξέρουμε τι σημαίνει στην καθημερινή slang. Hey, μην τα πετάς. Και όταν είχα πάει για τη συνέντευξη για το τουριστικό γραφείο που είχα πιάσει πρακτική και μετά δουλειά, μου λέει αυτός, από συστήματα GTP γνωρίζεις? Και είμαι εγώ, υποθέτω πως όχι. Δεν νομίζω να είναι αυτό που ξέρω. Και τελικά με είχε ρωτήσει επίτηδες. Για πλάκα. Για να με ψαρώσει. Πού το πέταξες? Τι είναι αυτά τα Kinder? Όλο παιχνίδια από Kinder έκπληξη. Κλαίω. Α! Δες τι ωραίο, από τους Flintstones. Ζωγραφιά από πρώην. Πώς το είχε κάνει αυτό γύρω γύρω, κάπως το είχε κάψει και πολύ ωραίο, έτσι. Gregory 777, θυμάσαι? Θυμάμαι, ακόμα είναι 777. Φωτεινούλα, αυτό είναι ένα ντοσιέ μου και πώς το είχα κάνει. Κύλα, θυμάμαι το φορούσα αυτά. Έχω γράψει εδώ στίχους, doors, μολιέρος, κλαίω που έχω γράψει και καλά κοτάκια και τέτοια. Επειδή φλεξάρω ότι είμαι hipster intellectual, Guns N' Roses. Αλλά ωραία το έχω κάνει. Τι είναι αυτό? Καστάνκα. Καστάνκα. Α, νομίζω το έχω διαβάσει. Ή όχι. Τι αγαπώ σε 185 γλώσσες. Α, και αυτό μου το έχει χαρίσει πρώην. Αυτό είναι ωραίο που το έχει. Είναι ένα βιβλιαράκι που έχει το σ' αγαπώ σε πάρα πολλές γλώσσες. Τέλειο είναι αυτό. Αυτό το κρατήσει, έχει πλάκα. Μου άρεσε ο Ρεμούνδος πολύ όταν ήμουν μικρή. Θα το δωρήσουμε κάπου. Κάποιος το χαρεί. Αυτό νομίζω δεν μου είχε αρέσει. 100 χρόνια μοναξιά. Φαίνεται να το έχει ακουμπήσει πολύ αυτό. Ναι, αυτό το είχα διαβάσει. Πλάκα είχε. Από το μακριά.
Μη γελάς καθόλου. Είναι πάρα πολύ καλό για dating. Μην βλέπετε που αυτός είναι φλωρό cringe. Δες τη μάπα του. Ναι, αλλά έχει πολύ ωραία tips. Έριχνα πολλά κομμενάκια με τα tips του. Είμαι ο Ryan Gosling, αλλά 20 ευρώ πιο φθηνός. Κλαίω. Λες να το δώσω σε καμιά φίλη που να το χρειάζεται. Ποια φίλη μου θέλει dating advice? Και αυτό το έχω διαβάσει. Φωτογραφίες. Αυτός είσαι εσύ, μικρός. Και αυτή είμαι εγώ. Κλαίω με το φερματάκι. Εδώ είμαι εγώ στην Αρμενία με τον ξάδερφό μου. Όχι, είναι ο Αλκ. Κλαίω με το outfit. Κλαίω με τη μάπα σου. Έκανα και ποζούλα. Έρωτας με τα χρωματιστά καλτσόν από την τρίτη λυκείου. Εδώ είμαστε Φλωρεντία. Έχω βρει απίστευτο υλικό. Πρέπει να τα σκανάρω αυτά, να τα έχω και στον υπολογιστή, μη χαθούν. Τι έκανες μόλις τώρα στη φωτογραφία, δείξε μου. Έκανες έτσι να κάνεις zoom. Βρήκα και ένα δωράκι από τον Γιάτα. Γιώργο, χίλια συγγνώμη, δεν θυμάμαι από πού είναι αυτό, αλλά είναι τέλειο. Οι φωτογραφίες είναι άπειρες. Πρέπει να κάνουμε react. Πρέπει να κάνουμε τη μαμά. Μαμά, θα κάνουμε video react σε παλιές φωτογραφίες. Είναι τέλειες. Εδώ μας έχει γράψει η μαμά μου, μας έραβε στολές για τα καρναβάλια. Ήταν πάρα πολύ grande. Ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι η μπούκλα από τα μαλλιά σου όταν ήσουν μπεμπέ. Σκούρινες. Μπορείς να πεις ότι μαύρησα. Πόσο creepy. Εντάξει, μπορείς να το πουλήσεις όταν γίνω διάσημος. Κλαίω. My family album. Σε τι ηλικία το έκανα αυτό? Το ανοίγεις και είναι και καλά όλα τα μέλη της οικογένειας. Έχω ζωγραφίσει τη μαμά, τον μπαμπά, τον αδερφό μου. Κλαίω. Τα πρώτα δείγματα ότι θα σπουδάσω διακόσμηση. Έχω κάνει τον καναπέ με προοπτική. Πριν αλλάξω την άποψή μου για τους γάμους, έχω κάνει ολόκληρο event εδώ πέρα. Έχω και outfit στον καθένα διαφορετικό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εδώ πέρα, ασορτή. Κλαίω. Εδώ κουτσομπολεύουνε. Μάζευα και αυτό κόλτα Harry Potter. Κλαίω. Αυτά γιατί τα κρατάμε όμως? Δεν τα είχα μαζέψει όλα. Κάναμε το ξεκαθάρισμα. Όλα αυτά είναι βιβλία που δεν θέλω και πράγματα. Οργανώσαμε λίγο τις φωτογραφίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουν πιο σωστή οργάνωση, γιατί είναι ό,τι να είναι τώρα και είναι κρίμα να χαθούν ή να πάθουν κάτι. Δεν ξέρουμε πώς πρέπει να τις σκανάρουμε όλες, κάπως κάτι να γίνει. Και τώρα πρέπει να βρω πού θα δώσω όλα αυτά τα βιβλία. Πρωινά χαδάκια. Χαλασμένο γρανάζι. Φωνούλα χαλασμένο γρανάζι. Ετοιμάζομαι, θα πάμε με τη Μάγια και την Ιωάννα για ένα μπανάκι. Θα πάμε προς Χαλκιδική. Πολύ χαίρομαι. Τι να βάλω από πάνω όμως? Ποιος μπήκε μέσα στην ντουλάπα και τρονιούριζε να βγει? Δεν σε είδα, τι να κάνω. Πρόσεχε λίγο, ας κλείσω καμιά μέρα, φύγω. Και δεν βγαίνεις και με τη μία και ξαναμπαίνεις. Οχ. Είμαστε αρκετά άτυχες γιατί φυσάει πάρα πολύ και επίσης περιμένουν πολλές κρατήσεις. Πιθανόν να μην με ακούτε κιόλας άμα φυσάει τόσο στο μικρόφωνο τώρα. Anyway, ελπίζω να μεταφερθούμε άμεσα από εκεί. Αλλά η θάλασσα φαίνεται ωραία. Δεν έχω ξαναρθεί εδώ. Κάναμε τη βουτιά μας, είναι πολύ ωραία. Αν και φυσάει μέσα είναι καλά. Δεν φυσάει πάρα πολύ. Προς τα μέσα. Προς τα εδώ φυσάει. Τελειώσαμε το μπανάκι μας. Ωραία ήτανε. Αν ήμασταν και λίγο πιο κεντρικά και δεν ήμασταν εκεί με όλες τις οικογένειες και τα μωρά που φώναζαν, θα ήταν καλύτερα. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα για τσιρίδες. Και τώρα είπαμε να πάμε να δούμε ένα κοντινό, το Μανασού. Αν είναι ωραία, μήπως έτσι πιούμε μια μπιλίτσα κτλ. Η Μάγια έχει όρεξη γιατί αύριο γυρνάει η Ολλανδία. Τελευταία μέρα. Ναι. Το σβήσιμο των διακοπών. Τι ομορφιά. Τι ομορφιά! Να πω ξανά το κλισέ, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πω πω. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι κολπίσκοι. Τέλειο το κοκτέιλ Μανασού, τέλειο. Θα το προτείνω. Θέλω να πάω μπροστά να δω πως είναι η παραλία, να σας δείξω κιόλας. Και έχω έρθει για μπάνιο πάρα πολύ παλιά. Δεν θυμάμαι δηλαδή πως είναι ακριβώς. Αλλά πάνω δεν είχα κάτσει, είχα κάτσει κάτω, θυμάμαι. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω τη Χαλκιδική, κυρίως το δεύτερο πόδι. Σχεδόν αποκλειστικά θα έλεγα το δεύτερο πόδι. Ξανά τώρα, έτσι να τα ξαναθυμηθώ. Γιατί κάπως την είχαμε δεδομένη από ένα σημείο και μετά και την ξεχάσαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Έχει και ωραίο φως τώρα, οπότε φαίνονται όλα μπόμπα. Θεσσαλονικιώτικο lifestyle εδώ. Πολύ ωραία πέρασα. Και τώρα επιστροφή. Έχω ακόμη τον κύριο από τον Bachelor. Να ζήσετε παιδιά, σας το λέω και εδώ. Hello. Μόλις γύρισα από έξω, ήμουνα για έναν τελευταίο καφέ με τα κορίτσια, με τον Δημήτρη. Να τους αποχαιρετήσω. Αποχαιρετήσω, γιατί σήμερα είναι η μέρα της επιστροφής. Κανονικά θα γυρνούσα πιο αργά και θα καθόμουν πιο πολύ, αλλά έχει πέσει δουλειά και πραγματάκια, οπότε αναγκαστικά πρέπει να γυρίσω σήμερα. Δεν πειράζει, θα μαζέψω τώρα πραγματάκια. Έχω κλείσει το τρένο το απογευματινό. Γιώργη, πώς αισθάνεσαι? Έχεις ιδέα ότι φεύγουμε? Δεν έχεις ιδέα. Έχεις συνηθίσει εδώ, έχεις κακομάθει. Όλοι ασχολούνται μαζί σου, όλοι παίζουν μαζί σου, αγαπάνε. Τι θα κάνεις? Στο σπίτι θα βαριέσαι, θα έχεις μόνο εμένα και τον πάνω να παίζεις. Δεν θα έχεις και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου και τους επισκέπτες. Πουτσι, 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 πουτσι. Βαλίτσα έτοιμη. Λίγα πράγματα είχα πάρει μαζί μου. Γλυκούλη, έχεις αποκοιμηθεί? Θα λίγο θα μετακινήσω. Ξύπνησες, ήλπιζα να κοιμάσαι ακόμα και να σε μεταφέρω λίγο πιο εύκολα. Δεν έχεις ιδέα ακόμα ότι φεύγουμε. Καρδούλα μου, νησταγμένο αρκούδι. Ψυχουλάκο. Μπράβο. Ούτε αντιστέκεσαι, ούτε τίποτα. Μπράβο, Γιώρεκ. Μπράβο. Πήγε καλά αυτό? Γιώρεκούκο. Δεν ήθελες να φύγεις? Ούτε εγώ. Ύπνος νούμερο 1, ύπνος νούμερο 2. Εμένα δυστυχώς προς το παρόν δεν με πιάνει. Γιώρεκ, υπόσχομαι ότι σε λίγο φτάνουμε. Κάνε λίγο ακόμα υπομονή. Κάθαμε! Αναγνωρίζεις το σπίτι? Βλέπω η ουρά σου είναι όρθια ψηλά, άρα σημαίνει αυτό excitement, ε? Άρα είμαστε κομπλέ, το θυμάσαι το σπίτι. Πλένεσαι τώρα να είσαι καθαρός.